1, 2, 3. Βασικές αρχές αυτοάμυνας είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν πολίτες, οι οποίοι έδωσαν το παρόν στο σεμινάριο του DRCS που πραγματοποιήθηκε στο Βόλιο την Κυριακή. Διδάχθηκαν τεχνικές άοπλης αυτοάμυνας, καθώς επίσης και τεχνικές με τη χρήση αντικειμένων. Στο Βόλιο για το σεμινάριο βρέθηκε ο αρχηγός και ιδρυτής του DRCS, ή αλλιώς Σύστημα Άμεσης Αντίδρασης και Ελέγχου, Ευθύμης Τουρτίδης, ο οποίος τόνισε από κοινού με τον αντιπρόεδρο του συστήματος Σταύρο Πετμεζά, ότι το DRCS, αν και σύγχρονο σύστημα, δεν έχει πολλά χρόνια ζωής που υπάρχει στην Ελλάδα, προσελκύει όλο ένα και περισσότερο κόσμο. Άκρο σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι στο DRCS να πληροφορούνται για οτιδήποτε αφορά το νομικό πλαίσιο της αυτοάμυνας. Το DRCS ξεκίνησε, όπως γνωρίζετε και εσείς ο ίδιος, αρκετά χρόνια πριν και μέχρι στιγμής έχει σημαντική ανάπτυξη, φυσικά όμως περισσότερο στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο καλά προχωράμε σαν σύστημα. Η αντίθεση του με τα παραδοσιακά συστήματα πολεμικών τεχνών, μαχητικών αθλημάτων είναι ότι η παράδοση δεν προσαρμόζεται τόσο εύκολα. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να προχωράμε σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν και να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση παρουσιάζεται στο μέλλον. Αυτό που κάνουμε σαν εκπαίδευση είναι να μαθαίνουμε πρώτα την νομοθεσία που επικρατεί στην κάθε χώρα και οι τεχνικές τις οποίες θα διδάξουμε στον υποψήφιο εκπαιδευόμενο να συνάδουν με το νομικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας. Καταρχάς, είναι μεγάλη τιμή που ήρθε ο αρχηγός αλλά και ιδρυτής, αυτός που έφτιαξε το σύστημα και το εξέλιξε. Μετά από πρόσκληση που του κάναμε, είναι ένα τρίωρο σεμινάριο και μαθαίνουμε πολύ απλά πράγματα, ιδίως ο κόσμος που ήρθε και μας τίμησε, οι οποίοι δεν είναι του συστήματος. Το DRCS είναι στα ελληνικά σύστημα άμεσης αντίδρασης και ελέγχου. Είμαστε περήφανοι γιατί είναι ελληνικό σύστημα. Το DRCS πάντως έχει τιμήματα τόσο για πολίτες, όσο και για στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας. Σαν υπεύθυνος του στρατιωτικού τομέα, το DRCS έχει ουσιαστικά τρεις τομείς: αυτοάμυνα πολιτών, αυτοάμυνα για σώματα ασφαλείας και για στρατιωτικούς. Οι δύο τομείς βέβαια μπορούν να ενωθούν, οι τελευταίοι που είπα. Έχει γίνει πάρα πολλές σεμινάρια. Ο αρχηγός βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση στο εξωτερικό, εκπαιδεύει και στρατιωτικές μονάδες και αστυνομικές μονάδες. Ασχολούμαι με την αυτοάμυνα τα τελευταία 3 χρόνια και από ό,τι βλέπω προσπαθώ και εγώ, ας πούμε, την παρέα μου, τα κορίτσια της παρέας μου να τα φέρω όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό, γιατί η κυρία είναι δύσκολη, είναι επικίνδυνη. Και παρακολουθείς το σεμινάριο της Αξίας. Εγώ ασχολούμαι με το kickboxing, αλλά ήρθα να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο DRCS. Με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ, μου άρεσε. Γενικά όλη η περιπέτεια, οι λαβές, πώς αντιμετωπίζεις τον άλλον. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι είχες συνηθίσει. Ναι, γιατί μπορείς να καταλάβεις τον άλλον και είσαι σε μια θέση ασφάλειας.